έτοιμη λοιπόν έναρξη του αγώνα. Ξεκίνησε από τις ελπίδες Σταυρούπολης, πήρε την κεφαλιά Θασιάδης. Για να δούμε νέα κεφαλιά και η μπάλα κόρνερ. Και πάλι Παπαναστασίου, πάνω πολύ παίκτες εκεί, μες στην περιοχή, θα γίνει η σέντρα, θα γίνει το σουτ, νέα απόκρουση, φωνάζω για χέρι, ήταν κολλημένο λέει ο Μιχούλιας. Δείχνει χαρακτηριστικά ο κύριος Μιχούλιας ότι δεν υπάρχει θέμα χεριού. Πήγε να γίνει κάτι εκεί μέσα στην περιοχή, σε ένα τσούρμο παιχτών και ευτυχώς βέβαια για την ομάδα την Γηπεδούχο. Ήταν και ο Θανασιάδης ο οποίος πλάσαρε. Να δούμε που θα μας φέρει την μπάλα. Τον Κισκαμπάνη θα ψάξει να βρει. Ναι, τον Κισκαμπάνη για την τελευταία στιγμή και όχι φάουλ, επιθετικό φάουλ πάνω στον Αθανασίου από τον Κισκαμπάνη. Μπαλιά μυρογνωμόνιο μπήκε να βγάλει, αλλά τη διάβασε ο Αθανασίου. Είναι και πανύψηλος εξάλλου. Μόλις ήρθαν σε επαφή αμέσως ο Μιχούλιας σφύριξε. Να το λάθος. Να το λάθος που έγινε. Φεύγει ο Ταχματζίδης. Ταχματζίδης γυρίζει κατευθείαν και για τον Μίτσικα. Μίτσικας μόνος τώρα, ναι! Και παραλίγο να γίνει τον γκολ. Μίτσικας πλασάρει με το δεξί. Θα μπορούσε εκεί να κάνει κάτι καλύτερο. Θα βγει μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αυτό το πλασέ του Μίτσικα που βρέθηκε τέτα τέτ με τον Αθανασίου. Λίγο πιο χαμηλά ήταν η μπάλα. Θα γινόταν το 0-1. Βάζει σώμα του καλά. Τουρσίδης, αναγνώστης, βλέπετε πέρασε τρεις παίκτες, τι έχει κάνει ο νεαρός, φοβερή φάση από τον αναγνώστη, σιρτά κατευθείαν ο Σταφυλίδης και κόρνερ. Κάνει κίνηση ο αναγνώστης, κόβει την μπάλα Σταφυλίδης, δεν στα αριστερό πόδι και τη χάνει βέβαια από τον Παπαναστασίου. Ρενάλντο, Ταχματζίδης, πολύ ωραία για τον Ρίτσκο, αντεπίθεση υποκαλείς προϋποθέσεις για την ομάδα του Εθνικού Σοχού. Ραφαλίδης στην άλλη πλευρά. Θα κάνει σιρτά τη σέντρα για τον Ρίτσκο. Για να δούμε τον Ρίτσκο, θα κάνει και τη σέντρα σουτ. Μπάλα θα φύγει out. Μεγάλη αγωνία, έχει ήδη σηκωθεί δύο παίκτες καρδίας. Πέρασε η μπάλα, βγάζει ο Τουρσίδης. Είναι ο Ταχματζίδης και παραλίγο να γίνει εκεί το γκολ. Πέρασε δίπλα από το κάθε δοκάρι αυτό το πλασέ που έκανε ο νεαρός ο Ταχματζίδης. Για να ξαναδούμε τη φάση. Είναι μια φάση που δεν την περίμενε οι παίκτες της καρδίας, οι αμυντικοί παίκτες. Θα μπει ο Νιζάμις για την ομάδα ο καρδίας, που ετοιμάζεται να εκτελέσει η ομάδα της καρδίας ένα κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι θα βγει ο Παναστασίου, Εμμανουλίδης. Εμμανουλίδης σε έντρα σουτ, σιρτά, ο Μαλάμης όμως δεν ευνηδιάζεται. Μίτσικας. Για να γνώσει εκεί, πέρασε ο Μίτσικας, για να δούμε. Μίτσικας για τα κουνάκια πήγε να κάνει Αθανασιάδης, δεν μπόρεσε όμως. Θα βγάλει τελευταία στιγμή ο Ραφαελίδης, Παπαναστασίου, αφήνει για τον Ρενάλντο. Με φάλτσο η παλιά, έγινε σέντρα, βγαίνει τελευταία στιγμή, βγάζει προσωρινά κατά κάποιο τρόπο ο Αθανασίου. Πήγε να βγει ο Κρυμνιανιώτης, μαζεύει ο Μπλάτζιος για τον Μαυρομιχάλη. Σιρτά για τον Εμμανουλίδη. Θεοδωρίδης, Θεολόγου για τον Θεοδωρίδη, μέσα στην περιοχή Θεοδωρίδης. Μανουλίδης και τον γκολ. Φοβερό γκολ από τον Σταύρο Μανουλίδη και 1-0 για την καρδία. Ένα γκολ πείμα μπορώ να πω για την ομάδα του της ΑΟΚ Καρδίας. Το ΑΟΚ Καρδίας 1-0 με τον Σταύρο Μανουλίδη. Ένας κερανός έξω από την περιοχή. Η μπάλα στο γάμα της εστίας του Μαλαμή, 1-0 για την καρδία. Ήταν η φοβερή αναλλαγή της μπάλας με τον Θεοδωρίδη να δίνει στον, να ανοίγει δηλαδή πάρε βάλε στον
Σταύρο τον Εμμανουηλίδη και ο Εμμανουηλίδης βρήκε καλά την μπάλα με το πόδι. Θεολόγου. Θεολόγου και πάλι για τον Θεοδωρίδη. Πέρασε ο Θεοδωρίδης. Για να δούμε, Θεοδωρίδης τρεις αντιπάλους έχει και ένα φάουλ που θα κερδίσει έξω περιοχή από τον Ντινιώτη και κάρτα Σταφυλίδης πάνω και ξανά και μετακινήθηκε ο Παπαναστασίου και κάρτα. Είναι εκεί τώρα Εμμανουηλίδης με τον Σταφυλίδη. Εμμανουηλίδης στο σουτ και μπάλα κόρνερ θα κοντράρει. Κόρνερ θα βγει για την ομάδα της Καρδίας. Καλή κομπή να πήγαν να κάνουν εκεί με τον αναγνώστη. Όλα έτοιμα λοιπόν. Έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. ΑΟ Καρδίας Εθνικός Οχού 1-0. Με τον κόλ από το 42 του Σταύρου Εμμανουηλίδη, τον κεραυνό. Κάποιος να θα ρωτούσε βεβαίως την εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο. Ο Εθνικός Οχού είχε τις... Για να δούμε τώρα. Offside, όχι, δεν μετράει η φάση. Όχι, ο Θεοδωρίδης συνέχισε σε θέση offside και ο Σμερκενίδης σήκωσε τη σημαία του. Δεν υπάρχει φάση, είναι ως φάση μη γενόμενη αυτή η φάση και είχαμε και κάποια παράπονα από πλευρά του Γιονιζάμης. Πολύ ωραία για τον Μαύρο Μιχάλη. Συρτά, για να δούμε αν θα προλάβει ο Μανουλίδης. Που κάνει ένα σλάμ, του προλαβαίνει την μπάλα. Τελευταία στιγμή θα κάνει και τη σέντρα στο πίσω δοκάρι. Εκείνο Σταφυλίδη, ένα αέριο του Σταφυλίδη, μπάλα out. Εκεί είναι ο Θεοδωρίδης. Πάνω στο Ρονάλντο. Και τις καμπάνες μαζεύει. Ντινιώτης άφησε την μπάλα να φύγει. Και όπως τώρα έκανε το λάθος ο Ντινιώτης. Μόνος του είναι εκεί τώρα Θεοδωρίδης. Θεοδωρίδης μπαίνει στην περιοχή, κόβει την μπάλα. Και για να δούμε τι θα δώσει ο διαιτητής. Σφύριξε κάρτα. Κάρτα για θέατρο στον Θεοδωρίδη. Έντονες διαμαρτυρίες από την κερκίδα. Κάρτα κόκκινη στον Θεοδωρίδη. Κόκκινη στον Θεοδωρίδη. Δεύτερη κίτρινη, κόκκινη στον Θεοδωρίδη από τον Μιχούλια. Με 10 παίκτες η Καρδία. Για να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε τώρα. Τα πράγματα αλλάζουν αριθμητικά. Κόκκινη στο Θεοδωρίδη, πεμπνάκι κίτρινη, δεύτερη κίτρινη σε αυτό το πέσιμο του λόγου. Θα γίνει σέντρα στο πίσω δοκάρι, πήρε την κεφαλιάκι, με την πλάτη μάλλον καλύτερα ο Σταφυλίδης, Θεολόγου, μέσα στην περιοχή, διαμαρτύρονται για χέρι της Καρδίας. Έντονες διαμαρτυρίες, το παιχνίδι συνεχίζεται, δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο Μιχούλιας. Στον άξονα η μπάλα, Παπαναστασίου, βγαίνει δυνατά. Ο αναγνώστης και πλάγιο. Πήρε φωτιά στην κυριολεξία το παιχνίδι. Πάνω. Εμμανουηλίδης τώρα. Στο φάουλ αυτό, Εμμανουηλίδης για την ομάδα της Καρδίας. Θα το κλείσει κατευθείαν Εμμανουηλίδης. Με τελευταία στιγμή θα βγάλει ο Μαλαμής. Θα γίνει σέντρα. Και τελευταία στιγμή θα τη βγάλει ο Αθανασίου. Βλέπει την μπάλα πήγαινε μέσα. Και Μαυρομιχάλης πλάγιο. Συζητά για τον Παναστασίο και αυτός passing game με τον Ντινιώτη και τον Κισκαμπάνη. Κισκαμπάνης. Καραμπατάκης. Θα γίνει σένα, θα βγάλει τελευταία στιγμή και τελευταία στιγμή θα βγάλει δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά το σούτ αυτό πλασέ του Αθανασιάδη ο Αθανασίου. Για πρώτη φορά έβγαλε Αθανασίου πιο μπροστά και αμέσως μετά πήρε το ριμπάνο ο Αθανασιάδης. Θα πλασάρει και ο Αθανασίου θα δείξει, τη μεγάλη του κλάση, θα βγάλει σε κόρνερ. Ξανά στο παιχνίδι. Θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Στο 76 είμαστε, περίπου 14 λεπτά για τη λήξη του αγώνα, πάντα στο 1-0. Δεν ξέρω τι καθυστέρηση θα κρατήσει, κατοραβηγμένο πάνω στο Μαλαμί. Και Αθανασίου. Και τώρα θα στηρίξει τη λήξη ο κύριος Μιχούλιας, μεγάλος νικητής του ντέρμπι, ΑΟ Καρδίας από τους 29 πάει στους 32, μια μεγάλη νίκη για την ομάδα της Καρδίας και βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στα υπόλοιπα παιχνίδια, να δούμε τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες.